Πάμε να συναντήσουμε τον Νικόλα τον Παπα-Νικολάου. Γεια σου Νίκο, καλώς όρισες, καλώς ήρθες. Γεια σου Νίκο. Τι θα γίνει τώρα με αυτή την ιστορία, μπορείς να μου πεις? Κάθε μέρα, καταγράφουμε περιστατικά οικογενειακής βίας. Δυστυχώς κάθε μέρα καταγράφουμε περιστατικά οικογενειακής βίας. Ξέρεις, πλέον έχουν μπει στην καθημερινή μας, στα καθημερινά μας ακούσματα, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, γυναικοκτονία, κουμπί πανικού, έτσι, καινούργιες φράσεις και λέξεις, οι οποίες πραγματικά μέχρι πριν από, θα έλεγα, 2-3 χρόνια μας ήταν άγνωστες. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Όσο κι αν κάποιοι, ακόμα και υψηλά ιστάμενοι, με κάποιο τρόπο έτσι, λένε ότι τελικά βρισκόμαστε μπροστά σε πάρα πολλά περιστατικά, καταγγελίες περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο, με βάση τα στατιστικά στοιχεία τα οποία είχαμε αναφέρει τουλάχιστον πολλές φορές, φαίνεται ότι μία στις 10 γυναίκες έχει πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Άρα, λοιπόν, έστω και αν ακούμε 200, 300, 400 περιστατικά, για παράδειγμα, είναι πολύ λίγα μπροστά στα στόματα τα οποία ακόμα πρέπει να ανοίξουν. Έχει γίνει μια πολύ καλή αρχή, νομίζω, κατά τη γνώμη μου, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να έχουμε συνέχεια, έχουμε δρόμο αρκετό μπροστά. Φαντάζομαι θα είδε τα στοιχεία που έδωσε και ο Υπουργός, ο Μιχάλης για την Κρήτη που ήταν το Σάββατο. Ακριβώς. Εδώ και είπε ακριβώς για 498 υποθέσεις μόνο οι επίσημες. Ακριβώς. Στην Κρήτη. Μόνο οι επίσημες, στις οποίες σχηματίστηκε δικογραφία. Θα το δούμε αυτό στον πίνακα ο οποίος ακολουθεί. Όπου πραγματικά ήταν πάρα πολλές οι επίσημες υποθέσεις στις οποίες υπήρξε δικογραφία. Ορίστε. Ο πίνακας αυτός, όπου φαίνεται στο δεξιό κομμάτι του πίνακα, αυτό που είναι σηματοδοτημένο με το κόκκινο, φαίνονται οι υποθέσεις στις οποίες σχηματίστηκε δικογραφία κατά το έτος 2023. Και αντίστοιχα, αυτό που είναι σηματοδοτημένο με άσπρο, φαίνεται ανάλογα με την περιφέρεια, οι υποθέσεις που σχηματίστηκε δικογραφία στους δύο πρώτους μήνες του 2024, Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Μέχρι τότε τουλάχιστον έχουμε στοιχεία. Όσο και αν μας φανεί παράξενο, πραγματικά βλέπουμε ότι κάτω στην Κρήτη τα νούμερα φτάνουν στο περίπου ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Στην αριστερή μεριά του πίνακα βλέπουμε υποθέσεις τις οποίες κλήθηκαν να χειριστούν αστυνομικά τμήματα. Όπου εδώ βλέπουμε τα δύο μεγάλα αστυνομικά τμήματα της Κρήτης, το αστυνομικό τμήμα δηλαδή του Ηρακλείου, πραγματικά βρίσκεται σε μια αρκετά σημαντική, αρκετά ψηλή θέση, και το αστυνομικό τμήμα Χανίων, όπου επίσης σε απόλυτα νούμερα ωστόσο είναι αυτά τα οποία εκλήθησαν να διαχειριστούν γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας. Αυτά είναι στοιχεία από εκεί. Όσο και αν αυτός ο πίνακας πραγματικά ως ένα σημείο δείχνει πραγματικά το πρόβλημα το οποίο υπάρχει σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη, προχωράμε στο δεύτερο πίνακα, όπου εδώ τι κάναμε. Στο δεύτερο πίνακα φαίνεται ακριβώς ότι διαιρέσαμε τον αριθμό των κατοίκων της κάθε περιφέρειας με τις δικογραφίες οι οποίες επιβλήθησαν στην προηγούμενη χρονιά, στην κάθε περιφέρεια. Άρα λοιπόν τι φαίνεται. Μη μας ξενίζει το ότι η Κεντρική Μακεδονία σκοράρει πιο ψηλά. Στην πραγματικότητα πρέπει να μας προβληματίσουν οι περιφέρειες οι οποίες σκοράρουν πιο χαμηλά. Γιατί εκεί τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε λιγότερους κατοίκους αναδικογραφία. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει πρακτικά ότι η Κρήτη, όπως βλέπουμε κάτω δεξιά, σαν 13η περιφέρεια ουσιαστικά, μάλλον φιγουράρει σε πολύ περίοπτη θέση, συγκεκριμένα στη δεύτερη θέση, όπου εκεί πέρα έχουμε ανά 692 κατοίκους το προηγούμενο έτος, έχουμε μία δικογραφία. Από εκεί και πέρα στην πρώτη θέση υπάρχει το Ιόνιο, όπου εκεί έχουμε 569 κατοίκους αναδικογραφία, και συνεχίζει η Δυτική Ελλάδα, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, Πελοπόννησος και μετά όλη η Μακεδονία, από Ανατολική Μακεδονία, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Από αυτό τώρα τι μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα? Τα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε από το συγκεκριμένο έτσι ραδιόγραμμα είναι το ότι τελικά στις νησιωτικές περιοχές μάλλον τα στόματα ανοίγουν ευκολότερα. Προφανώς αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο οφείλουμε να το κρατήσουμε. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η Μακεδονία, η οποία βλέπουμε ότι έχει τόσο λίγες, τόσο πολλούς κατοίκους ανά δικογραφία, δεν σημαίνει ότι ίσως έχει μικρότερο πρόβλημα. Πιθανά μιλάμε για κλειστότερες κοινωνίες, για κοινωνίες οι οποίες έχουν μια άλλη νοοτροπία και που. Σίγουρα μιλάμε για πιο κλειστές κοινωνίες. Ακριβώς. Πιο κλειστές κοινωνίες. Πιο αυστηρές νόρμες, ταμπού. Ακριβώς. Πιο αυστηρές νόρμες, ταμπού, σίγουρα πιο μεγάλο πρόβλημα. Και το τελευταίο προφανώς είναι το ότι η Κρήτη μας μάλλον βρίσκεται στη δεύτερη, όπως λέγαμε, περίοπτη θέση, το οποίο οφείλει και αυτό να μας προβληματίσει. Είναι πραγματικά ένα στοιχείο το οποίο οφείλει να μας προβληματίσει. Θα έλεγα, ναι, γενικότερα όλο το ραβδόγραμμα πάντως, αυτό που έλεγα και προηγουμένως, είναι το ότι ίσως αυτή τη στιγμή μιλάμε για πολλές καταγγελίες, αλλά αυτές οι καταγγελίες με βάση τις στατιστικές, όσο και αν ξέρετε, στατιστικές επίσης τα στόματα ανοίγουν πολύ δύσκολα. Βέβαια. Καμία γυναίκα
Και ειδικά κανένας άνδρας, όταν έχει πέσει και αυτός θύμα ενδοοικογενειακής βίας, δεν θα ανοίξει εύκολα το στόμα του. Θα το ανοίξει πολύ δύσκολα, ακόμα και σε ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο μπροστά. Άρα λοιπόν και πάλι βρισκόμαστε αρκετά πίσω σε σχέση με το πρόβλημα. Αλλά ωστόσο έχει γίνει νομίζω μια καλή αρχή. Βρισκόμαστε σε ένα καλό δρόμο. Τώρα από εκεί πέρα έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Mm-hmm. Ποια είναι τα προγνωστικά σημάδια, τα σημάδια της βίας, ας πούμε. Τι πρέπει να μας προβληματίσει. Να μας προβληματίσουν. Ναι. Θα έλεγα το πρώτο είναι ιστορικό βίας. Mm. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει γίνει βίαιος. Ακριβώς ένας άνθρωπος ο οποίος θα ξαναγίνει βίαιος, συνήθως με μαθηματική ακρίβεια. Άρα λοιπόν αυτό το έκανε μια φορά, το ότι έγινε μια φορά, το ότι το μετάνιωσε και δεν ισχύει. Νομίζω, once κακοποιητής, always κακοποιητής. Ακριβώς αυτό το πράγμα το οποίο το είπες ξεκάθαρα, Μέρη, νομίζω ότι ισχύει. Το δεύτερο ισχύει είναι η ηλικία. Ξέρεις, η ηλικία σημαίνει ότι σε όσο μικρότερη ηλικία κάποιος γίνει βίαιος, από εκεί και πέρα σιγά σιγά φαίνεται ότι μάλλον έχει χειρότερη πρόγνωση. Μάλιστα η βία στους ανήλικους φαίνεται ότι διπλασιάζεται σε σχέση με τη βία στους ενήλικες. Δηλαδή τρέχει με διπλάσιο ρυθμό, όχι διπλασιάζεται, τρέχει με διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με τη βία των ενηλίκων και πάει να πλησιάσει τα νούμερα της βίας των ενηλίκων. Βεβαίως αυτό σημαίνει ότι σε ηλικίες 16, 17, 18 και έχουμε κορύφωση στην ηλικία συνήθως των 20 ετών. Σε όσο μικρότερη ηλικία βεβαίως εμφανιστεί βία, νομίζω ότι τόσο μεγαλύτερο είναι και το πρόβλημα. Το επόμενο είναι και το φύλο. Πάντα έχουμε πρόβλημα συνήθως το αντρικό φύλο. Κατά 90% ο κακοποιητής είναι από το αντρικό φύλο. Κοινωνικό, οικονομικό επίπεδο και εργασιακό στάτους. Βασικότατο είναι το ότι συνήθως οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κακοποιητές, δείχνουν να μην έχουν μια σταθερή εργασία, δείχνουν να έχουν να βρίσκονται είτε στο φάσμα της ανεργίας, είτε διακοπτόμενη εργασία. Το επόμενο είναι να έχουν μια αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Πολλές φορές αυτή η έτερο καταστροφική συμπεριφορά, δηλαδή η επιθετική συμπεριφορά, μπορεί να στραφεί σε αυτοκαταστροφική συμπεριφορά πολλές φορές για τον κακοποιητή. Και κάτι τελευταίο, το οποίο ωστόσο νομίζω ότι οφείλει να μας προβληματίσει, είναι η κατανάλωση των φαρμάκων, των ουσιών, του αλκοόλ. Κατά 43% φαίνεται ότι όλα τα εγκλήματα τα οποία έχουν συμβεί μέσα στις οικογένειες, φαίνεται μάλλον ότι το αλκοόλ έπαιζε το σημαίνοντα ρόλο. 43%. 43%. Φαίνεται ωστόσο, ότι τελευταία και αυτό νομίζω να το κρατήσουμε, ότι πολλές φορές παίζει το ρόλο της και η κοκαίνη, η οποία τελευταία η κοκαίνη έχει εισβάλει και πολλές από αυτές τις περίεργες συμπεριφορές. Νομίζω ότι πολλές από αυτές τις ηχηρές κακοποιήσεις ίσως υπάρχει, η κοκαίνη υπάρχει ουσιαστικά. Μια συσχέτιση. Πέρα, μια συσχέτιση. Άρα λοιπόν νομίζω ότι όλα αυτά είναι προγνωστικά στοιχεία της βίας τα οποία οφείλουν να μας προβληματίσουν και να μας... Νίκο, μιλώντας τώρα για συσχέτιση, ποιες είναι οι παθολογίες που σχετίζονται με την βία? Ναι. Αν μιλούσαμε για παθολογίες που σχετίζονται με τη βία, θα λέγαμε πάρα πολλές. Θα προσπαθήσουμε να τις μαζέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, όπου εκεί μιλούμε για ψυχοσικές νόσους, δηλαδή για νόσους που κάποιος δεν έχει την αίσθηση της πραγματικότητας. Για παράδειγμα, στην ψυχοσική κατάθλιψη, θα έλεγα, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος σκοτώνει για να μπορέσει να ανακουφίσει τον άλλον από αυτό το οποίο τραβάει, από αυτή τη δυσκολία την οποία έχει. Το επόμενο είναι διαταραχές προσωπικότητας. Για παράδειγμα, η παρανοϊδής διαταραχή προσωπικότητας, όπου εκεί μιλάμε ότι κάποιος το αισθάνεται σαν απειλή αυτό και άρα λοιπόν αισθάνεται ότι απειλείται και μπαίνει στη διαδικασία να γίνει βίαιος. Ή επίσης αισθάνεται ότι απειλείται το image του. Για παράδειγμα, πιστεύει ότι η σύντροφός του έχει κάποιον άλλο σύντροφο. Αφού μπει στη διαδικασία να ψάξει το κινητό, να δημιουργήσει εντάσεις, αρχίζει και γίνεται βίαιος από ένα σημείο και μετά. Με τεχμιακή διαταραχή της προσωπικότητας, όπου εκεί έχουμε θυμό και φτωχό έλεγχο των παρακλήσεων. Το τελευταίο που μας περιέγραψε ο Νίκος μας παραπέμπει αυτόματα σε τελευταία πολύ γνωστή υπόθεση. Βέβαια. Ναι. Ναι. Νομίζω ότι πολλές φορές. Με γνωστό ποινικό νόμο. Το VIP ποινικό. Ακριβώς, ακριβώς. Από εκεί και πέρα, ψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας, όπου συνήθως έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι υπερελεγκτικοί και έχουν συχνά ξεσπάσματα θυμού. Και τέλος, θα λέγαμε στην αντικοινωνική προσωπικότητα, όπου εκεί μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια βίαιη αντικοινωνική συμπεριφορά χωρίς τύψεις και χωρίς ενοχές. Τώρα, μια γυναίκα που δέχεται τη βία από το σύντροφό της και η οποία έχει και παιδιά μαζί της. Αυτό το πράγμα, αυτή η συμπεριφορά, τι αφήνει στα παιδιά, τι καταγράφουν τα παιδιά?
πώς τα επηρεάζει. Ανεξίτηλο σημάδι. Ανεξίτηλο σημάδι. Έχουμε είτε εσωτερικευμένες συμπεριφορές, δηλαδή το παίρνω μέσα μου, άρα λοιπόν τι εκδηλώνω. Εκδηλώνω άγχος, εκδηλώνω κατάθλιψη. Είτε εξωτερικευμένες συμπεριφορές, προβλήματα σχολική επίδοση, το παιδί γίνεται δύο αντίστοιχα στο σχολείο. Είτε από εκεί πέρα έχει επιθετικότητα, η οποία μπορεί να γίνει σε επίπεδο bullying, ενδοσχολικού bullying. Ειδικά, ξέρετε, τα παιδιά τα οποία εκτίθενται σε βία, την οποία την εξασκεί η γυναίκα μέσα στην οικογένεια, γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως, σαφώς δεν είναι η πλειοψηφία των περιστατικών, αλλά ωστόσο υπάρχει και αυτή η πτυχή της βίας, νομίζω ότι γίνονται ακόμα περισσότερο επιθετικά με βάση τις έρευνες. Ίσως γιατί η γυναίκα παραδοσιακά είναι αυτή η οποία δίνει το συνέστημα στην οικογένεια και στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε ακριβώς καταρρύπτει όλος ο μύθος, ακόμα και μέσα στον ψυχισμό ενός παιδιού το οποίο παρακολουθεί σκηνές οι οποίες πραγματικά είναι πολύ δύσκολες και πολύ άσχημες και πολύ ψυχοπιαστικές για το παιδί. Προφανώς τα πράγματα είναι χειρότερα όταν έχουμε από εκεί και πέρα συντροφική βία και βία προς τα ίδια τα παιδιά. Που νομίζω ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων το βλέπουμε. Βία προς τα ζώα, βία προς τη σύντροφο, βία προς τα παιδιά. Άρα λοιπόν νομίζω ότι τις περισσότερες φορές από κακοποίηση, ενδοοικογενειακή βία, το βλέπουμε πολύ συχνά. Σίγουρα έχουμε αντιγραφή και νομοποίηση κάποιων συμπεριφορών. Σίγουρα μιλάμε για παιδιά τα οποία δυνητικά στην καλύτερη των περιπτώσεων αργότερα θα εκδηλώσουν επιθετική συμπεριφορά και το λέω στην καλύτερη, προφανώς δεν είναι μια καλή εκδοχή αυτή, αλλά σίγουρα είναι καλύτερη εκδοχή σε σχέση με κάποιον που το παίρνει μέσα του, το καταπίνει με κάποιο τρόπο και άρα το εκδηλώνει σαν κατάθλιψη και το βιώνει σαν κατάθλιψη σε όλη την υπόλοιπη ζωή του. Στην πρώτη βεβαίως περίπτωση και πάλι ουσιαστικά τι κάνει, ξεκινάει ένα καινούριο κύκλο βίας, τον οποίον τον συνεχίζει στην επόμενη γενιά και αντίστοιχα η επόμενη γενιά. Άρα λοιπόν η βία ουσιαστικά αναπαράγεται από γενιά σε γενιά. Σίγουρα υπάρχουν ψυχοσωματικά προβλήματα στα παιδιά και ξέρετε θα έλεγα ότι παραδοσιακά η μητέρα είναι αυτή η οποία πρέπει να έχει μια μεγαλύτερη σύνδεση, όσο και αν αυτό ακούγεται έτσι απλοϊκό, με τον ήπιο και ίσως ο πατέρας είναι αυτός ο οποίος πρέπει να έχει μεγαλύτερη σύνδεση με τον έφηβο γιο του. Πράγμα το οποίο βεβαίως σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ισχύει ξεκάθαρα, το έχουμε πει. Μάλιστα. Πάμε τώρα και στις ποινές λίγο, Νίκο, να δούμε έτσι ένα θέμα που έχει σηκώσει και πολύ συζήτηση, ειδικά τους τελευταίους μήνες. Η αυστηροποίηση των ποινών έχει αποτελεσματικότητα στην ενδοοικογενειακή βία. Έψαξα πάρα πολύ ούτως ώστε να μπορέσω να βρω έρευνες οι οποίες σχετίζουν την αυστηροποίηση των ποινών και την ενδοοικογενειακή βία. Πρακτικά σε ελληνικό επίπεδο δεν είχαμε, στην Ελλάδα δεν είχαμε τέτοιες έρευνες. Ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες στις ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο και γενικότερα στην Ευρώπη. Οι περισσότερες έρευνες από αυτές δείχνουν ότι οι κυρώσεις δεν έχουν καμία επίδραση, μα καμία επίδραση, στον επολασμό των ακόλουθων περιστατικών βίας τα οποία θα ξαναέρθουν. Δηλαδή, τι σημαίνει. Σημαίνει ότι αν εγώ τιμωρηθώ αυστηρά, δεν σημαίνει ότι δεν θα το ξανακάνω. Και δεν σημαίνει ότι δεν το ξανακάνω γιατί σε πολλές περιπτώσεις, Μπάμπη και Μέρη, πίσω από αυτές τις συμπεριφορές υπάρχει παθολογία, όπως λέγαμε προηγουμένως, και η παθολογία δεν σκέφτεται κάποιος ο οποίος βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση ποτέ τι θα του συμβεί ή τι θα συμβεί. Το σίγουρο είναι ότι στη μειοψηφία των ερευνών, στην πολύ μικρή μειοψηφία των ερευνών, συγκεκριμένα το 1 τέταρτο από αυτές τις έρευνες, κατέληγε στο συμπέρασμα ότι από αυτό το 1 τέταρτο, περίπου τα 2 τρίτα των ερευνών, έλεγαν ότι η αυστηροποίηση των ποινών σημαίνει αντίστοιχα και μικρότερα ποσοστά υποτροπής και αντίστοιχα το 1 τέταρτο, ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό, ακόμα πιο μικρό ποσοστό, έβλεπε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε αύξηση. Γιατί προσπαθούσε κάποιος να αισθανθεί ότι με κάποιο τρόπο θα δημιουργήσω ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Ο νόμος έρχεται να με τιμωρήσει. Εγώ θα δημιουργήσω ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, θα αντιμετωπίσω ακόμη περισσότερο. Ορισμός ψυχοπαθολογίας. Σαφώς όμως νομίζω ότι αυτό που οφείλουμε να μείνουμε είναι ότι οι περισσότερες έρευνες καταλήγουν στο ότι η αυστηροποίηση των ποινών δεν έχει κάποιο αποτέλεσμα. Και αυτό νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Σαφώς. Άρα, Νίκο, πρέπει να πάμε σε περισσότερα προγράμματα πρόληψης, ας πούμε. Και έχουν αντίκρισμα, έχουν αποτέλεσμα αυτά τα προγράμματα. Ξέρεις, υπάρχουν πολλά προγράμματα πρόληψης, ακόμα και στην Ελλάδα, ήδη από το νόμο 3.500 το 2006, αν με διαπατά, τα πρώτα προγράμματα που εφαρμόστηκαν. Προφανώς έχουμε πολλά προγράμματα, έχουμε πληθώρα προγραμμάτων. Αν θελήσουμε να μιλήσουμε στο τι κάνει ένα πρόγραμμα, στο τι μπορεί να προλάβει ένα πρόγραμμα, θα πούμε ότι με κάποιο τρόπο μπορεί να τροποποιήσει τις αντιλήψεις για τη βία τις οποίες έχει ο βίος σύντροφος. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο βίος σύντροφος σπάνια θα μπει στη διαδικασία να πει ότι εγώ είμαι βίαιος. Το έκανα πολύ απλά σε μια έκρηξη θυμού μου. Σπάνια. Ακριβώς, ή κακιά στιγμή. Από εκεί και πέρα θα προσπαθήσει να τον κάνει να έχει μια καλύτερη διαχείριση θυμού, θα προσπαθήσει να τον κάνει να έχει
καλύτερη σχέση με την εξουσία και με τον έλεγχο. Από εκεί και πέρα θα προσπαθήσει να τον κάνει ένα σωστό πρόγραμμα να αναπτύξει δεξιότητες επικοινωνίας και σίγουρα να αλλάξει την οπτική του φύλου. Ο άντρας δεν είναι αυτός ο οποίος με κάποιο τρόπο δέρνει ανά πάσα στιγμή και ο οποίος εξασκεί αυτή τη βίαιη συμπεριφορά. Και προφανώς από εκεί και πέρα θα προλάβει και θα κάνει μια πρόληψη σε κάποιες μελλοντικές υποτροπές οι οποίες θα υπάρξουν πιθανά. Αν ωστόσο μπούμε στη διαδικασία να μιλήσουμε στα προγράμματα το πόσο αποτελεσματικά ξέρετε είναι, φαίνεται ότι από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ακολούθησαν προγράμματα και τα προγράμματα, ξέρετε, μιλάμε για προγράμματα βραχυχρόνια και προγράμματα τα οποία είναι και μακροχρόνια. Από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ακολούθησαν προγράμματα, φαίνεται ότι ένα 50 έως 90% ναι, δεν υποτροπίασαν ξανά. Είναι αρκετά μεγάλο. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Άρα λοιπόν μεσοσταθμικά μιλάμε γύρω στο 70-75% μεγάλο, που δεν είναι αρκετά μεγάλο. Αντιθέτως, άτομα τα οποία δεν ακολούθησαν προγράμματα, φτάνουμε σε ένα ποσοστό γύρω στο 25-30% ξαναυποτροπίασαν. Mm. Άρα λοιπόν, μάλλον τα προγράμματα δουλεύουν, έστω και αν και τα ίδια τα προγράμματα έχουν κάποια πολλά προβλήματα. Βεβαίως, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε μια μεταβλητή. Η μεταβλητή έχει να κάνει με το ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αποτείνονται σε ένα πρόγραμμα είναι συνήθως και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι και οι πιο συνειδητοποιημένοι. Mm. Είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι δηλαδή ίσως καταλαβαίνουν το πρόβλημα. Δεν έχεις καταλάβει ότι έχεις ακριβώς πρόβλημα, δεν ζητάς ακριβώς βοήθεια. Δεν θα ζητήσεις βοήθεια. Mm. Άρα λοιπόν, έστω και με το να κρατήσουμε αυτό σαν ερωτηματικό, νομίζω ότι τα προγράμματα λειτουργούν, δουλεύουν και οφείλουν να είναι περισσότερο γενικευμένα. Βέβαια, Νίκο, στις περιπτώσεις εκείνες που αποτυχάνουν τα προγράμματα πρόληψης, ποιοι είναι οι λόγοι, τα αίτια, γιατί αποτυχάνουν? Ναι, θα λέγαμε πολλούς παράγοντες, Μπάμπη. Πρώτον, γιατί οι δράστες εξαναγκάζονται να βρεθούν. Εξαναγκάζονται υπό την απειλή, τη δαμόκλειο σπάθη της φυλάκισης. Για παράδειγμα, αντί να μπει φυλακή, κάποιος μπαίνει στη διαδικασία του να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα. Δεν είναι συνειδητή επιλογή, ακριβώς, δηλαδή. Δεν αυτό είναι συνειδητή επιλογή ουσιαστικά αυτό. Το επόμενο έχει να κάνει με το ότι κάποιος δεν παραδέχεται την ενοχή του. Και ξέρετε, αυτό είναι ξεκάθαρο. Μάλιστα, φάνηκε σε μια έρευνα η οποία έγινε στις φυλακές οι οποίες υπήρχαν σεξουαλικοί παραπτωματίες, ότι μόλις ένα 8% των φυλακισμένων δεχόντουσαν το ότι έφταιγαν. Οι υπόλοιποι 92% έλεγαν ότι δεν φταίγαμε εμείς. Με κάποιο τρόπο το θύμα ήταν αυτό το οποίο. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όσο πιο έντονη είναι το παράπτωμα, όσο πιο μεγάλο είναι το παράπτωμα, τόσο λιγότερο το δέχονται. Άρα λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται ότι δεν παραδέχονται, απέτυχαν τα προγράμματα, γιατί μπήκαν σε ένα πρόγραμμα, γιατί δεν παραδέχονται την ενοχή, ενώ δεν παραδέχονται την ενοχή τους. Το επόμενο είναι και χαρακτηριστικό ότι δυστυχώς πολλά προγράμματα έχουν πολύ μικρή διάρκεια. Mm. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε συμπεριφορές, Μέρη και Μπάμπη. Σε δύο μέρες, σε 6, σε 10, σε 15, ναι, σε 20 ναι, ναι, συνεδρίες. Θέλει δουλειά αυτό. Φαίνεται, ξέρετε, ότι προγράμματα τα οποία λειτουργήσαν σωστά είναι προγράμματα τα οποία κράτησαν κάποια χρόνια, από 3 έως 7 χρόνια. Mm. Είχαν τα καλύτερα αποτελέσματα, βέβαια, τα συγκεκριμένα προγράμματα. Γιατί αλλάζει σιγά-σιγά. Ακριβώς. Υπήρχε και παραγραφή της ποινής στα 7 χρόνια. Αλλά ωστόσο, σιγά-σιγά-σιγά-σιγά-σιγά, με μια πολύ συχνή επικοινωνία του ατόμου με το πρόγραμμα, άλλαξε ο τρόπος συμπεριφοράς και είχαμε αυτά τα εντυπωσιακά, προηγουμένως είπαμε, αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα είναι χαρακτηριστικό στο ότι στα προγράμματα πρέπει να εμπλέκονται, να υπάρχει ένα τρίπτυχο, να υπάρχει ο θήτης, να υπάρχει το θύμα, να υπάρχει και η οικογένεια του θήτη και του θύματος ακριβώς, που πολλές φορές είναι η ίδια οικογένεια, έτσι. Άρα λοιπόν, να υπάρχει λοιπόν η οικογένεια η οποία να συνεργάζεται. Αυτό πρέπει να υπάρχει στα προγράμματα και όχι κάνω ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα απέναντι στο θήτη, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα τρίπτυχο στο οποίο να συνεργαστώ. Και επίσης κάτι άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι πολλές φορές παραβιάζονται οι όροι τους οποίους έχει θέσει το ίδιο το πρόγραμμα με συνενοχή του θύματος. Δηλαδή, εντάξει, ωραία, σε δέχομαι εδώ, πήγαινε στο πρόγραμμα, μείνε στο σπίτι από το οποίο έχεις δεσμευτεί στο ότι πρέπει να φύγεις από το σπίτι στο οποίο κακοποίησες, αλλά μείνε εδώ γιατί με κάποιο τρόπο, εντάξει, σε θέλω, σε έχω ανάγκη. Εγώ η ίδια δεν είμαι έτοιμη να μπορέσω να σε αποχωριστώ, έστω και αν είσαι κακοποιητικός ακόμα μαζί μου. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι τα προγράμματα πρέπει να είναι πιο μακροχρόνια και ίσως να μπορούν να συγκαταλέγουν μέσα τους ένα μεγαλύτερο εύρος, έτσι, ατόμων. Θήτης, θύμα και οικογένεια. Κατά βάση πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια. Αυτό κατά είναι βάση αυτό. Πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια. Αυτό και, είναι ξεκάθαρο, και το θύμα ακριβώς και ο θήτης. Ακριβώς, δηλαδή, και ξέρεις, τις περισσότερες φορές δυστυχώς ζητούμε βοήθεια με τη δαμόκλειο σπάθη μιας τιμωρίας η οποία υπάρχει, αν συλληφθούμε, αν υπάρξει μια καταγγελία, ενώ αντίστοιχα η βοήθεια πρέπει να υπάρξει από τότε που ξεκίνησε το πρώτο περιστατικό, ίσως ακόμα και πριν ξεκινήσει το πρώτο περιστατικό. Έδωσε σημάδια, όταν κατάλαβα είπαν ακριβώς, για τον 81χρονο που μαχαίρωσε με 15 μαχαιριές, σκότωσε στην Αλεξανδρούπολη τη σύζυγό του. Έδινε, λέει, σημάδια. Ακριβώς. Τι θα πει έδινε σημάδια?
Ακριβώς. Εσείς δεν τα βλέπατε. Μιλούμε τα για κακοποιητική συμπεριφορά προφανώς, η οποία είχε ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Ακριβώς. Σε μια κοινωνία, η οποία κοινωνία, όπως είδαμε και από την αλάνθαστη γνώση των αριθμών προηγουμένως που μιλήσαμε, δεν ανοίγει εύκολα το στόμα της. Είμαστε όμως το 2024. Δεν γίνεται να το θεωρούμε ταμπού αυτή τη στιγμή. Εννοείται δεν γίνεται να το θεωρούμε ταμπού και εννοείται ότι είναι σημαντικό το να αρχίσουν να ανοίγουν τα στόματα. Είπαμε, έχει γίνει μια αρχή. Έχουμε τεράστιο δρόμο ακόμα μπροστά μας. Πάρα πολύ μεγάλο δρόμο. Υπομονή. Και πρέπει να νομίζω η γνώση είναι δύναμη και μέσα από παρόμοιες έτσι στήλες νομίζω ότι... Να το λέμε. Να τα το χεράκια λέμε. Είναι για να κάνουν αγκαλιές. Ακριβώς. Ακριβώς. Νίκο, εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσουμε βεβαίως. Και για την σήμερα συνεργασία. Σε αποχαιρετάμε. Γιατί δεν θα σε βρούμε ξανά. Παρακτός και αν θες να έρθεις την Παρασκευούλα να τα ξαναπούμε έτσι στο αποχαιρετιστήριο. Εγώ ευχαριστώ. Μας αποχαιρετά σήμερα. Μια έφυγε, παιδιά. Ευχαρίστω, όχι. Α, ναι. Είπε ναι. Ωραία. Σε δεσμεύσαμε μόλις. Ευχαρίστω. Παρασκευούλα, ωραία. Θα ήταν καλό καλοκαίρι. Δεν θα ευχαριστήσω για μια ακόμα χρονιά έτσι την Crete TV για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε. Θα 21η χρονιά. 21η έκλεισε. Εσείως πραγματικά. Νομίζω Νίκο, να σου πω τώρα, είσαι βετεράνος εδώ στην Crete. 21 χρόνια είμαστε και εμείς εδώ. Όχι μόνο εδώ, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ωραία, οπότε τα λέμε την Παρασκευή για τον αποχαιρετισμό. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, αλλιώς θα σου λέγαμε καλό καλοκαίρι, αλλά ευτυχώς είσαι καλός και μας είπες θα έρθει. Να είστε καλά.